Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, για διαφορετικούς λόγους και στόχους η κάθε ομάδα. Θεωρώ ότι ένα παιχνίδι που έχει έτσι και τον χαρακτήρα ενός παιχνιδιού ομάδων της Κρήτης είναι ιδιαίτερο από όλες τις απόψεις. Θα παίξουμε με μια πάρα πολύ καλή ομάδα που σαν στόχο έχει τον πρωταθλητισμό. Άσχετα αν έχει μείνει λίγο πίσω στο ξεκίνημά της, παραμένει μια πάρα πολύ καλή ομάδα με ένα έμπειρο τεχνικό επιτελείο. Εμείς είμαστε πολύ αισιόδοξοι γιατί αυτό που δείξαμε και στο τελευταίο παιχνίδι ήταν άκρως ανταγωνιστικό και νομίζω ότι αν πατήσουμε πάνω σε αυτή την εμφάνιση και βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα στην κατηγορία, άσχετα αν ξεκινήσαμε έτσι χωρίς να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Είμαι αισιόδοξος, θεωρώ ότι το παιχνίδι θα κριθεί σε λεπτομέρειες, το παιχνίδι θα κριθεί σε στατικές φάσεις, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για εμένα. Να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι και να παρακολουθήσουμε όλοι μας έτσι ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι από δύο ομάδες. Και όσον αφορά τώρα τη συνέχεια, στο καινούριο στον Όφη Ράπετας, νέο ουσιαστικά, έτσι, μια ομάδα η οποία είναι και πρόκληση, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πρωτάθλημα, διότι είναι ένα πρωτάθλημα πολύ διαφορετικό από ό,τι είχαμε συνηθίσει όλοι μας τουλάχιστον έτσι, στην καριέρα μας. Ναι, είναι ένα πρωτάθλημα άκρως ανταγωνιστικό, πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, ένα πολύ μικρό πρωτάθλημα που δεν έχει περιθώρια ομάδων εύκολων δύσκολων παιχνιδιών, είναι όλα τα παιχνίδια δύσκολα. Θα πρέπει από όλα τα παιχνίδια να αποκτάς πόντους ή πόντο. Για να βλέπεις με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Είναι ένα πρωτάθλημα που έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά του. Υπάρχουν τα play-off, τα play-out. Είναι δύσκολο το πρωτάθλημα. Κανείς δεν ξέρει ακόμη και δεν έχει ξεχωρίσει και κάποια ομάδα ως το απόλυτο φαβορί. Νομίζω ότι θα υπάρχουν πάρα πολλά αποτελέσματα έτσι, αρνητικά για τις ομάδες, ειδικά που έχουν υψηλούς στόχους και πάρα πολλές εκπλήξεις. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.